Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, 25. Η αξία της ευσέβειας στο Θεό. Μεγαλύτερη αρετή από την ευσέβεια στον άνθρωπο δεν υπάρχει. Πλάτων, οι άριστοι άνθρωποι είναι και θεοφιλέστατοι, είπε ο Σωκράτης. Ξενοφών, καθάρισε την ψυχή σου, από τη διάνοια σου λοιπόν βγάλε, αντί προκρούστηκε σκύρωνα, λύπη και φόβο και επιθυμία κακή, και φθόνο και χερεκακία και φιλαργυρία και τρυφιλότητα όλων των ειδών και ακρασία ή αδυναμία. Και αυτά δεν πρόκειται να τα αποβάλεις, εάν δεν αποβλέπεις το Θεό και αν δεν πιστέψεις Αυτόν μόνο και αν δεν αφιερωθείς σε εκείνου τα προστάγματα. Αριανού. Η ευσέβεια σε όλα ωφελεί ψυχοσωματικά και στην παρούσα ζωή υγιένη και χαροποιεί, εφόσον η συνείδησή μας δεν ελέγχεται από κάτι κακό και χαίρει και φρένεται ελπίζοντας ότι και στη μέλουσα θα απολαύσει τα ουράνια αγαθά, αλλά και εκεί στην αιωνιότητα θα απολαύσει αληθινή ζωή και μακαριότητα. Λίγο ας ασχολούμαστε με το σώμα επομένως και πολύ με το έσω. Όλες οι αποφάσεις και οι πράξεις να αρχίζουν από το Θεό, γιατί άριστα, όπως λέει παροιμία, ο Θεός είναι αίτιος αυτών όλων, χαρώντας. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης και της χώρας πρέπει να πιστεύουν πρώτα στο Θεό και να κοιτάνε στον ουρανό και στον κόσμο, να βλέπουν τη διακόσμηση και τάξη, γιατί δεν είναι δημιουργήματα τύχης ή ανθρώπου. Πρέπει επομένως να τον σέβεται και να τον τιμά ως αίτιο όλων των αγαθών που μας γίνονται λογικά. Και για το λόγο αυτό πρέπει ο καθένας μας να έχει, αλλά και να προετοιμάζει την ψυχή του ώστε να είναι καθαρή από κάθε κακό, επειδή ο Θεός δεν τιμάται από κακό άνθρωπο, ούτε υπηρετείται από δαπάνες ή τραγωδίες. Κατάδικο, όπως ακριβώς και ο μοχθηρός και κακός άνθρωπος, αλλά με αρετή και αγαθή προαίρεση καλών έργων και δικαίων. Ζάλευκος. Όπως τιμά το Θεό η κοινή πολιτεία, έτσι πρέπει να τον τιμά και κάθε οικογένεια. Τερέντιος. Ό,τι θέλετε κάνετε, εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρέψουμε τον Κύριο για την Άγιος, Ιησούς του Ναβί. Ο ευσεβής στο Θεό αυτός είναι πραγματικά, είναι ευτυχισμένος εκ των πραγμάτων και πραγματικά ευρυπίδης. Πηγή και αρχή και ρίζα και βάση σοφίας ο φόβος του Κυρίου, η ευλάβεια εμπράκτος εκδηλωμένη, γιατί όπου φόβος εκεί τήρηση εντολών, και όπου τήρηση εντολών εκεί κάθαρση, και όπου κάθαρση εκεί έλαμψη, και όπου έλαμψη εκεί πόθο εκπλήρωση. Σε εκείνους που ποιούν τη σοφία πρακτική και με θεία επίγνωση και όχι μόνο με λόγια και ευλωτία και εργάζονται να την κατέχουν, δίνεται σύνεση αγαθή και ωφέλιμη, γιατί δυστυχώς υπάρχει και σύνεση πονηρή. Ψαλμή. Εάν θέλεις το Θείο Έλλος, κοίταξε να τον λατρεύσεις. Ξενοφών. Δίνει ο Θεός και στους άπιστους και ασεβείς και σε κάθε άνθρωπο τροφή και βροχή και άλλα πολλά, αλλά δίνει και στους πιστούς χριστιανούς ξεχωριστές ευλογίες. Είναι κοντά, όχι τοπικά, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν και εν αυτό και ζούμε και κινούμαστε και είμαστε, αλλά σε σχέση και διάθεση εγκύτητας σε όσους τον επικαλούνται εν αληθεία, δηλαδή αληθινά και ορθά και έμπρακτα και καθώς πρέπει, και τους σκεπάζει από κάθε βλάβη ψυχής και τους βοηθά σε κάθε περίσταση. Ψαλμή. Όπως ο όρκος, έτσι και οι θεσμοί είναι ιερείς, όσους τιμάται η ανθρώπινη πίστη, όπως η θεία λατρεία. Λίβιος. Τα επίγεια αγαθά και τα δώρα του Θεού δίνονται στους ευσεβείς, γιατί η ευαρέ σκιά του χορηγεί την ευτυχία σε αυτούς πάντοτε και η αιώνια ευτυχία των ευσεβών εξαρτάται από το Θεό. Ενώ αντιθέτως η ευτυχία των ασεβών είναι άνευ διαρκείας. Σοφία Σιράχ.